Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο και συγκεκριμένα σήμερα θα αρχίσουμε μια νέα σειρά, αν γουστάρετε κι εσείς, και να τη συνεχίσουμε με ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε το Dinosaur Fossil Hunter. Ψάχνουμε και βρίσκουμε και ξεθάβουμε και μαστορεύουμε εκεί και καθαρίζουμε και φτιάχνουμε ένα δεινόσαυρο. Βρίσκουμε τα κόκαλά του, σκάβουμε με μηχανήματα, με τέτοια. Κάνουμε εξερεύνηση και όπως θα δείτε εδώ πέρα, είμαστε στο κεντρικό μενού, βλέπετε σκαλίζει το κόκαλο. Οπότε ψάχνουμε απολυθώματα δεινοσαύρων στο σημερινό βίντεο. Έχει βάλει τη μάσκα, τη βγάζει την μάσκα, παίρνει αυτό το τρυπανάκι, μετά το καθαρίζουμε το πινελάκι και σιγά σιγά θα φτιάξουμε δικό μας sandbox museum. Φτιάχνεις εδώ, δεν ξέρω αν φτιάχνεις και μέσα στο παιχνίδι κάπου. Και προσπαθείς να ολοκληρώσεις ένα δεινόσαυρο και μετά λογικά θα μπαίνει και κόσμος μέσα να βλέπει τι έχεις ανακαλύψει. Οπότε πάμε new game. Πιστεύω είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το παιχνιδάκι. Έχει να οδηγάς αυτοκίνητα, διάφορα αυτοκίνητα, φορτηγά να παίρνεις. Βλέπετε εδώ πέρα έχει διάφορα μοντέλα δεινοσαύρων, βελοσιράπτορες, δεν ξέρω αν έχει τυρανόσαυρους και τέτοια και πιο μικρούς. Οπότε θα μπούμε σε μια άλλη εποχή που θα ανακαλύπτουμε πράγματα. Να και T-Rex λογικά είναι αυτή. Οπότε έχουμε μια πολύ δυνατή παιχνιδάρα και σειράρα. Αν θέλετε κι εσείς, πάστε το κουμπί του like. Οπότε θέλω για αυτό το επεισόδιο να συνεχίσει σαν σειρά. 400 likes. Πιστεύω ότι το έχουμε 400 likes και κάθε επεισόδιο, αν δω ότι σας αρέσει το πρώτο, θα ζητάω και περισσότερα likes. 400 likes δεν είναι τίποτα. Οπότε όσοι βλέπετε, πατήστε να στηρίξετε και λίγο παραπάνω την προσπάθειά μας. Pyramid Games presents Dinosaur Fossil Hunter. Ακούω ωραία φωνή. Και ξεκινάμε. Εδώ είναι μουσείο. Ποιο μουσείο είναι αυτό, δικό μας? Τσεκάρτε εδώ. Αυτοί είναι οι βελοσιράπτορες. Δεν ξέρω, είναι μικροί οι βελοσιράπτορες. Δεν τους ξέρω και καλά όλους τους δεινοσαύρους. Έχουμε εδώ πληροφορίες. Για να δούμε εδώ τι λέει. Το ίδιο δεινοσαύρο ήταν ένα armored dinosaur με πανοπλία έτσι από πάνω. Μέρος της οικογένειας των οζόσαυρων, κάπως έτσι λέει. 76,5 με 69 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Oh. Ήταν φαρδής όπως βλέπετε. Ήταν στην περιοχή που είναι τώρα ο Καναδάς λέει. Η Αμερική. Και ζύγιζε 3 τόνους αυτό το πράγμα εδώ. Βλέπετε ότι είναι σαν από πάνω έτσι. Φαρδί πράγμα, δεν είναι... τι είναι αυτό! Τυρανόσαυρος Ρεξ! Τι Ρεξ! Όπου τέρας! Αυτή είναι άλλη! Αυτή είναι η Τρικεράτοψ! Που έχουν 3 κέρατα! 2 μεγάλα και ένα μικρό! Και αυτός ίδιος είναι! Όπου guys, είναι παιχνιδάρα φαίνεται από τώρα! Και αυτή είναι οι βελοσιράπτορες! Όχι, είναι... Αυτή είναι σαν όρνηθες, σαν πουλιά, κάτι μικρά είναι αυτά! Εδώ αυτά είναι τα ωραία και ο μεγάλος ο T-Rex. Όπου ο T-Rex είναι 4 μέτρα ύψος και 12 μέτρα φάρδος έτσι. Πω. Και ζυγίζει 10 τόνους. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σαρκοφάγα της ξηράς. Και είναι εκεί στην περιοχή που είναι τώρα η Βόρεια Αμερική. Όπου εκεί είχε ανακαλυφθεί, εκεί ζούσε. Museum Workshop. Εδώ μπορώ να πάω κάπου, δεν μπορώ. Πάμε να εξερευνήσουμε λίγο, δεν ξέρω αν είναι το δικό μου το μουσείο αυτό. Πάμε να ανεβούμε μία πάνω να τσεκάρουμε. Δεν είναι σίγουρο το δικό μου, είναι το tutorial μάλλον. Εισαγωγή. Και έρχονται οι τουρίστες και βλέπουν έτσι και από ψηλά. Να τα δουν πως είναι. Πολύ ωραίο το μουσείο. Κατεβούμε κάτω. Α, έχει και καφετέρια έξω. Σε πόλη μέσα είμαστε. Ωραίο θα είναι το παιχνιδάκι πιστεύω. Για πάμε να δούμε και έξω πως είναι. Και εδώ έχει Platinum Patron of Science στην Κέντρα. Gold Patron of Science στο Jake Renshaw. Και bronze μετάλλια για αυτά εδώ πέρα, αυτοί που τα βρήκανε λογικά. We are slowly running out of space in the museum. Who'd have thought? It has all started so innocently. Δεν είναι, ξεμένουμε από χώρο λέει στο μουσείο. When I was 4 years old, I loved to draw dinosaurs. Ωραίο. Έχει ιστορία πίσω. Α, θα ζωγραφίσουμε εμείς. Και παίρνουμε τώρα από εδώ ή να ξεκινήσουμε από το 1. Όπα, μου φύγε λίγο φίλε. Φέρ' το εδώ ξανά. Εντάξει, γράψε άκυρο, δεν πειράζει. 4. Κοίτα τι ωραίο. Δεν το έχουμε ξαναδεί σε παιχνιδάκι αυτό το πράγμα. Να ζωγραφίζεις έτσι το δεινόσαυρο που θα πας να ξενευρίσεις μετά. Τώρα και καλά ήμασταν 4 χρονών. Μας γυρνάει πίσω στο χρόνο. Ωραία, 21. 22, κάναμε την ουρά πίσω και κατεβαίνουμε να κάνουμε και το υπόλοιπο σώμα. Ωραία, το σώμα εδώ. Και κατεβαίνουμε κάτω να κάνουμε και τα μπροστινά τα πόδια. Κοίτα τι ωραίο. Το γουστάρω ακόμα, δεν έχουμε αρχίσει να ξέρετε.
Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Τώρα θα πάμε να ξερευνήσουμε κιόλας έξω, να δούμε λίγο την αρχή. Ωραία, τέλειωσε. Daddy, I drew a dino. Πήραμε επίτευγμα. Και καλά είμαστε μικροί, σας είπα. Θα δούμε την ιστορία. It was one of the most exciting days in my life. Έλα ρε φίλε, έχει ιστορία καλή. When I was 8, I found my first fossil. 8 χρονών βρήκαμε το πρώτο πολύθωμα. Και μας πάει στο πίσω στο χρόνο, εκεί που βρήκαμε το πολύθωμα. Καθίστε να χαμηλώσω λίγο το... Εντάξει είναι. Το sensitivity, είμαστε εντάξει τώρα. Τι είπες τώρα, και σε πάει πίσω στο χρόνο, παιδιά. Στο σχολικό και καλά. Έλα ρε φίλε. Όπα, περπάταγα, κάτι είδα. Αυτό εδώ κάτω. Το πήρα στα χέρια μου. Και ήτανε απολύθωμα. Απολύθωμα, ένα κομμάτι από δεινόσαυρο μαζί με πέτρα πάνω. Και το πήραμε. I lost it half a year later. Το χάσαμε όμως. At the age of 14, nearly all I could think about was putting together and painting dinosaur models. I was getting better at it. Α, και τώρα θα μας βάλει να κάνουμε puzzle, ρε φίλε. Αλήθεια λες τώρα. This one comes with a manual. It's dead simple. Ωραίο. Και τώρα μας βάζει λίγο στο κομμάτι... Εντάξει, έρχεται εδώ πέρα, μας λέει ότι είναι tutorial τώρα. Πιάνουμε το λαιμό, παίρνουμε τα κομμάτια, τα βάζουμε. Είναι απλό, λέει. Αλλά είναι ωραίο. Μ' αρέσει εμένα να ξέρετε. Εγώ ψηφίζω 9 στα 10 να το συνεχίσουμε. Πείτε μου κι εσείς αν θέλετε να το συνεχίσουμε. Θα είναι πολύ ωραία η ιστορία του. Από ό,τι έχω δει σε trailer και τέτοια, δεν έχω δει βίντεο gameplay, αλλά είναι τούμπανο. Και το κεφάλι, τελευταίο. Φτιάξαμε ξύλινο μοντέλο δεινοσαύρου. Αυτό λογικά θα πάει χωρίς. This one's tougher. Δεν υπάρχει manual, ωραία. Manual, but I have the sketch at least. Ωραία, έχει το σκέτσο, το σκίτσο πίσω. Σιγά το δύσκολο. Μπαίνει εδώ. Αυτό θα μπει, το πόδι του είναι. Το πίσω. Δεν σου έχει κάνει το πράσινο, το πρώτο είχε. Α, έχει και εδώ πράσινο. Εδώ είναι το πίσω το πόδι. Η ουρά η τελευταία. Εδώ η ουρά η πίσω, όχι. Εδώ ρε. Έτσι όπως το είδα, το δοντάκι. Το πτερίγιο δεν είναι αυτό, ε. Α, και πίσω πτερίγια. Την ουρά. Το άλλο εδώ πέρα, αγκάθι, πτερίγιο, τι είναι αυτά. Και αυτά εδώ πέρα. Τέλειο. Και ο επόμενος. Αυτό είναι ο πρώτος δεινόσαυρος που είδαμε, που ήταν με την παροπλία και καλά. No manuals, no sketches, no sketches. Just sheer knowledge and skill. Oh. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ, λέει. Πρέπει να το φτιάξεις μόνος σου. Εδώ πάμε εδώ. Τι ρεξ είναι. Τι ρεξ πρέπει να είναι, παιδιά. Πάμε βάλουμε το τελευταίο, την ουρά. Ωραία. Εσύ έχει λίγο παραπίσω τι γίνεται. Δεν μπορείς και τελείως να μην το βάλεις. Τα πόδια του. Ωραία. Δεν είναι εκεί τα πόδια του. Πρέπει να φτιάξουμε πρώτα το σώμα του πρώτα. Βάλει και αυτό εδώ. Έλα. Ωραία. Α, μπορώ να το γυρίσω. Έβαλα το μπούτι του, το ένα. Πάμε να βάλουμε το κομμάτι εκεί. Και πάμε σιγά σιγά να κατέβουμε προς τα άκρα. Αυτό δεν μπαίνει εδώ. Εδώ θέλουμε κάτι σε πόδι. Αυτό, ωραία. Πάμε και τον μπροστινό το πόδι του. Είναι το από εκεί αυτό. Μπροστά είναι τα χέρια του. Αυτό είναι το δεξί του. Αυτό είναι το αριστερό του. Το πόδι του το από εκεί. Και τα δάχτυλα τα από εκεί. Έτοιμο. Φτιάξαμε τρεις δεινοσαύρους. Πολύ καλή αρχή πιστεύω. Dinosaur on Mars. Έχουμε πινακίδα εδώ, δεν τη βλέπετε. Maybe I could use more practice and build one of them again. Τα πήγαμε πολύ καλά, φίλε μου. 14 χρόνια και κάνουμε τέτοια πράγματα. Practice and build one of them again. Όχι, δεν έχει άλλο. Επόμενο. I even won a local talent show. Πήραμε once. Και... They loved my Triceratops. Και έχουμε και certificate. Και πήραμε και Triceratops. Πώς τον είπε αυτό. Years later, the money I had received as a reward in that competition turned out to be of an invaluable help. Πήραμε και λεφτά, ρε. Adventure of a lifetime in your 20s? Well, I think it's possible. I was exactly 20 years old when I found an article about a paleontological group in a newspaper. Turned out they needed volunteers who were willing to work in the north of the country. It was a long shot, but I didn't want to miss such a great opportunity.
I took a risk and signed up for the job. As you probably imagine, πολύ ωραία ιστορία. Σου δείχνει από μικρός που είχες το κόλλημα με τους δεινόσαυρους. Μετά πήγαμε, μαθαίναμε, συνεχίζω γραφίζαμε 4. Μετά 14 φτιάχναμε μοντέλα και στα 20, μετά από 20 χρονών, είδαμε στην εφημερίδα ότι ψάχνουν ένα group παλαιοντολόγοι. Και είμαστε αυτή τη στιγμή τώρα εδώ πέρα στο τέτοιο. Καθίστε να κατεβάσω λίγο το sensitivity. No, cancel. Εδώ είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, έχουμε tip panel. Έχουμε gameplay tips. Όχι, δεν θέλουμε κάτι εμείς. Εδώ έχουμε τα πάντα. Έχουμε φώτα. Έχουμε. Βλέπω από πάνω γεννήτριες. Αυτή η γεννήτρια είναι για να ρουφάς νερό. Κάτι τέτοιο είναι. Αντλία νερού ήταν. Έχουμε σκαλιστήρια. Έχουμε φτιάρια. Κάτι άλλο έχουμε εδώ μέσα. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ είναι η βάση μας. Εδώ έχουμε διάφορα πράγματα όπως βλέπετε, παιδιά. Αποθήκη μας. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι όμως. Και εδώ είναι τα κρεβάτια μας, από το group. Τέλειο. Πάμε να πάρουμε το αυτοκίνητο. Λογικά στο αυτοκίνητο θα πρέπει να πούμε. Μπήκαμε. Και πάμε για excavation τώρα. Έχουμε εδώ εργαλειάρα. 10 χιλιόμετρα. Και μπήκαμε μέσα στα βαθιά κιόλας, παιδιά. Είμαστε εδώ. Όπα, έχει κλειστό δρόμο εδώ. Κάτι έχω δει ότι έχουμε αλυσοπρίωνα. Να το. Τώρα μας δείχνει εδώ να κόβουμε το δέντρο. Με αλυσοπρίωνο. Οπότε πάμε δίπλα. Βγάζουμε αλυσοπρίωνο να το κόψουμε. Να το κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Ωραία. Για να μπορούμε να το μετακινήσουμε. Για να δω. Και παίρνουμε τώρα το ένα. Το πετάμε εδώ στην άκρη. Αυτό μπορώ να το σηκώσω. Δεν μπορώ αυτό. Ούτε αυτό. Μόνο τα μικρά τα κομματάκια μπορούμε. Τέλεια. Έλα το βγάλω εδώ. Το αλυσοπρίωνο είναι στο νούμερο 2. Κόψε το εδώ. Ωραία. Κόψε κι άλλο ένα εδώ. Τέλεια. Τα πετάμε εδώ στην άκρη τα ξύλα. Έχουμε και καυσόξυλα για το χειμώνα. Πέτα και από εδώ κανένα. Όμορφα. Και ένα στη μέση εδώ. Θα το σηκώσει μετά. Το σήκωσε. Θηρίο μου. Θηρίο είσαι. Ωραία, το πέταξε και αυτό. Καθαρίσαμε το μέρος. Οπότε μπορούμε τώρα πλέον να περάσουμε. Πάμε, φύγαμε. Όπα, θα το σπάσω ακόμα, δεν το πήρα. Και πού πάμε τώρα. Πάμε στο excavation, εκεί που είναι η μπολτόζα, τίποτα. Όπα, έχει γλιτσώδη τέτοια. Και σπινιάρι. Κάτι μου είπε να κάνω, αλλά δεν πρόσεξα. Α, με το Β πάει τετρακίνηση. Να το, κάτω δεξιά βλέπετε. Οπότε για τη λάσπη θέλουμε τετρακίνηση. Για να μας βγει εδώ μέσα, έχει γλίτσα. Ωραίο. Και τώρα μόλις βγούμε ξανά τσιμέντο. Κάπως τσιμέντο, καλύτερο χωματόδρομο μάλλον. Βγάζουμε το διπλό. Ω, τώρα έχει βράχια. Τώρα μας είναι κάπως tutorial λογικά. Μας λέει να πάμε σε 135 μέτρα. Αλλά βλέπουμε ότι έχει και άλλο εμπόδιο εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Να βγάλουμε το σφυρί και να σπάσουμε την πέτρα. Για να δούμε. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Τη σπάσαμε σε μικρότερο κομμάτι. Τώρα θα τη σπάσουμε σε ακόμα μικρότερο. Μήπως μπορώ τώρα να την πιάσω. Όχι ακόμα. Δώσε κι άλλο. Δώσε, έσπασε. Τώρα αυτό την παίρνω, ωραία. Πέτα την. Εδώ στην άκρη. Σουτ. Εδώ στην άκρη. Άρε, θηρία είμαστε ρε φίλε. Τι ωραίο παιχνίδι, τι ωραία ατμόσφαιρα που έχει. Φύγαμε. Πρέπει να πάμε προς το excavation. Εδώ πάμε τελικά. Καλά είπα εγώ. Το βλέπω ότι πάμε εδώ. Τι ωραίο που είναι. Κοιτάξτε τι ωραία γραφικά έχει. Για τέτοιο είδους παιχνιδιού έχει πολύ δυνατό. Εδώ πάμε ή πάμε από την κάτω μεριά. Πάμε από εκεί λογικά. Γύρω γύρω. Από εδώ. Ωραία. Από την άλλη μεριά. Όπως πάει ο δρόμος λογικά. Καλά πάμε από εδώ. Τέλεια. Όχι! Πάλι καλά είχα χειρόφρενο, θα έπεφτε πάνω στο βράχο, θα την έσπαγα τη μάσκα μου. You are close to the excavation. Κάτι είπε τώρα δεξιά πάνω, δεν το πρόλαβα να το δω. Τώρα τη βγήκε. Secure the area. Τι θα κάνω τώρα. Α, βάζουμε τέτοιο, κορδέλες. Κορδέλες με πασάλια κανονικά. Περνάς κίτρινη κορδέλα. Εδώ είναι... περιοχή που γίνονται ανακαλύψεις. Και θα το φέρει όλο το τετράγωνο. Λογικά εδώ στη μέση θα σκάψουμε. Μπορεί να και παραπάνω.
και press space to skip. Το κλείσαν όλο. Και βάλανε και σκηνή μέσα από ό,τι είδατε. Και τώρα έχει searching for stones. Να βρίσκεις πέτρες. Με μηχάνημα. Τσουλάς έτσι και έχει θερμική από κάτω. Βλέπετε. Ωραία. Μετά use shovel. Να σκάψουμε να βγάλουμε τις πέτρες. Μετά use pickaxe για να σκάψουμε ακόμα πιο μέσα. Και σε βράχια και τέτοια. Να κατεβούμε προς τα κάτω. Και μετά να ελέγχουμε άμα έχουν κάτι πέτρες επάνω. Τέλεια. Continue. Οπότε είμαστε εδώ τώρα. Και θέλει να πάμε σε αυτό το πέρα το σημείο. GPR. Το GPR είναι το 6. Είμαστε στο σωστό σημείο τώρα. Όχι. Βγάλε αυτό. Με το αριστερό κλικ πατάς και βάζεις σημαίακια εκεί που είναι που έχεις βρει κάτι για να σκάψεις. Find right area. Εδώ είναι η σωστή περιοχή. Εδώ που είναι πιο σκούρο το έδαφος. Δεν έχω βρει κάτι μέχρι στιγμής. Όπα, κάτι βρήκα εδώ. Βάλε εδώ. Ωραία. Έγινε. Τέλεια. Βρήκαμε κάτι, παιδιά. Πάμε γύρω εδώ να δούμε μήπως βρούμε κάτι άλλο. Πάμε πρώτα τα περιμετρικά. Τα γύρω-γύρω και τώρα μπαίνουμε προς τα μέσα. Εδώ δεν έχει κάτι. Εδώ μήπως... Τίποτα εδώ. Μόνο αυτό το κομμάτι είναι. Ωπα, κι άλλο εδώ. Άρα βάλει και εδώ. Και έχουμε και εδώ. Έβαλε και εδώ. Τέλεια. Κάπου αλλού έχω βρει παντού τώρα. Έχω βρει εδώ. Έχω βρει εδώ. Και έχουμε βρει και εδώ. Κάπου αλλού δεν βλέπω να έχει. Οπότε τώρα πάμε να βάλουμε το φιάρι, λέω εγώ. Και να αρχίσουμε να σκάψουμε εδώ. Ένα. Δύο. Πρώτα εδώ, γιατί θα χάσουμε τη σημαία μας. Τρία. Εδώ. Μέχρι ένα σημείο μπορείς να σκάψεις με το φιάρι, παιδιά. Μετά θέλει το pickaxe για πιο κάτω. Βλέπετε, τώρα δεν με αφήνει άλλο. Πάμε να βγάλουμε pickaxe. Κατεβαίνεις πιο κάτω τώρα. Οι πέτρες που βρήκαμε είναι αυτές εδώ. Μπορεί να μην είναι τίποτα, μπορεί να έχει κάτι όμως. Εδώ δεν έχει άλλες. Όπα, κάτι έχει τσιμέντο μέσα. Έχει σίδερο, τι είναι αυτό. Μετά θέλουμε... Το J είναι... Α, drone. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Κόκαλο να είναι αυτό μέσα. Τώρα πώς πρέπει να σκάψω λίγο ακόμα παρακάτω, παιδιά. Α, για να δω. Μήπως δεν ήταν αυτές οι πέτρες. Να τες ρε. Τώρα βγήκαμε τέρμα κάτω. Έπρεπε να σκάψω κι άλλο. Τώρα με αφήνει να το ελέγξω με το 7. Ας τι κάτω. Και έχει κι άλλα πράγματα από κάτω. Το 7. Τι είναι αυτό. Όπα, εδώ μας λέει κάτι τώρα. Βάζουμε φάρμακο, τι είναι. Είναι πλάστερ για να προστατέψουμε τα σπασμένα κομμάτια, τα πολυθώματα. Όχι, πρέπει να πάμε τα κομμάτια αυτά στο σημείο που είναι για να τα μεταφέρουμε. Τα φορτώνουμε μετά στο φορτηγό, στο όχημά μας και τα μεταφέρουμε. Ωραία. Οπότε έχει σπασμένα πραγματάκια. Πάμε στο 8 που έχει το μυστρί. Να σκάψουμε λίγο τριγύρω. Ωραία. Να το καθαρίσουμε πρώτα. Μετά το 9 για να το προστατέψουμε που είπαμε. Ωραία. Το προστατεύουμε ή βάζουμε τα κομμάτια πάνω. Τέλεια. Έχω κάποιο μήνυμα, λέει, message. Αφού βρεις τα πράγματα και τα σιγουρέψεις, τα ασφαλίσεις με το πλάστερ, θα τα βάλω σε κουτιά μέσα, λέει. Μόνο ένα ήτανε. Μόνο αυτό ήτανε. Το πολύθωμα. Μόνο αυτό ήτανε. Οπότε πρέπει να πάμε στα κουτιά που είναι πέρα εκεί. Τα βλέπετε στη σκηνή μέσα. Έλα λίγο, πάμε λίγο. Και δεν ξέρω αν είναι κάτι αυτό. Μπορεί να μην είναι τελικά. Να πάμε να το κάνουμε έρευνα και να μην έχει κάτι. Εμείς θα το βάλουμε πάντως μέσα εδώ. Unknown species, θα κάνουμε έρευνα. Θα γίνει δουλίτσα ακόμα. Τέλεια. Και πάμε τώρα να βρούμε και τα υπόλοιπα. Α, πρέπει να ανοίξω το όχημα εδώ. Παίρνω αυτό. Άρα ένα πρέπει να φορτώσω. Όχι, θα τα βρω και τα τρία εγώ. Βάλε ένα από πάνω. Το βάλε, το βάλε. Αρχώθηκα, μην τα πέταξε κάτω. Τα άδεσε με οι μάντες, δεν πρόκειται να πάνε πουθενά. Και πάμε να βρούμε και τα υπόλοιπα δύο εμείς. Που έχουμε βάλει δύο σημαίες, να σκάψουμε πρώτα. Για να δούμε τι έχει εδώ. Να τα πάμε όλα. Βρήκα μία πέτρα, τεράστια πέτρα. Αυτό είναι τεράστιο, ρε. Δεν ξέρω αν έχει τίποτα εδώ μέσα. Α, είναι τα μικρά μάλλον. Κάτσε να σκάψουμε τριγύρω. Να καθαρίσουμε.
και άλλα προς τα κάτω, ορίστε. Ωραία. Και πάμε να βγάλουμε και το pickax τώρα, να καθαρίσουμε ακόμα πιο χαμηλά. Να μην σπάσουμε κάτι. Αυτό πρέπει να είναι το κομμάτι μας. Έλα λίγο ακόμα. Ωραία, εδώ, πέτα το. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Υπάρχουν φόσιλ μέσα στην πέτρα. Οπότε αυτό εντοπίζει αν υπάρχει κάτι μέσα. Τέλεια. Υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό. Οπότε τώρα πάμε να το καθαρίσουμε. Έλα. Να βγάλουμε τη λάσπη που έχει τριγύρω. Τώρα να το προστατέψουμε. Ωραία. Και είναι έτοιμο και το δεύτερο κομμάτι. Πάμε να σκάψουμε και για το τρίτο. Και μετά να τα πάμε και τα δύο μέσα. Ωραία. Σκάσαμε όσο θέλει. Τώρα πάμε με το pickax. Πιο βαθιά. Και πιο βαθιά. Και πιο βαθιά. Ωραία. Ποιο είναι το μεγάλο, το τεράστιο. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι. Για να δούμε. Να το σιγουρέψω με τον... με το μηχάνημα. Αυτό είναι. Τέλεια. Να σκάψω λίγο εδώ γιατί έχω κάνει πολύ λακκούβα και δεν μπορώ να βγω πάνω. Ωραία. Έλα εδώ, πέτα το εδώ. Τέλεια, να καθαρίσουμε λίγο, να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Ωραία, το πήραμε. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό. Οπότε το πετάμε, καθαρίζουμε και αυτό, παιδιά, με το μυστρί εδώ. Έλα, βγάλ' το. Γουστάρω, γουστάρω. Πάμε να το προστατέψουμε τώρα. Ωραία. Προστατευτικό. Είμαστε έτοιμοι. Παίρνουμε αυτό. Βάζουμε και αυτό το κομμάτι μέσα σε ένα από τα σεντούκια, μέσα σε ένα από το crate. Το βάλω εδώ, το βάλω εδώ. Και έχει και τέτοιο μέσα, βλέπετε. Και πριονίδι το βάλαμε μέσα να είναι προστατευμένο, να μην σπάσει. Unknown species, unknown bone. Ωραία. Το βάλε πίσω, εγώ ήθελα να το βάλω πίσω-πίσω, αλλά βάζει μόνο του. Και το άλλο είναι αυτό. Έλα εδώ. Τώρα θα τα πάμε στο ερευνητικό κέντρο λογικά. Να τσεκάρουμε και εκεί τι παίζει. Πάρε το κουτί, το βάζουμε και αυτό πίσω, κλείνουμε πόρτες και μπορούμε να φύγουμε. Πιστεύω τα βρήκαμε όλα που θέλαμε. Ωραία. Κλείνουμε πόρτες. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Λοιπόν, πιστεύω είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στη βάση. Το βρήκα που πρέπει να πάω. Ωραία. Εκεί που ήμασταν στην αρχή, με λίγα λόγια πρέπει να πάμε. Τα μεγάλα τα φορτία, τα μεγάλα τα δέματα μου είπε ότι πρέπει να έχουμε φορτηγό για να μεταφέρουμε αυτά. Μπορεί να μεταφέρει δηλαδή τα μικρά και με passenger vehicle. Με επιβατικό αυτοκίνητο δηλαδή. Ωραία. Γυρνάμε ξανά πίσω στη βάση και εκεί λογικά θα έχουμε να τα ερευνήσουμε λίγο παραπάνω. Ωραία, φτάσαμε. Πρέπει να ξεφορτώσουμε τα πράγματα στο σημείο εκεί πέρα. Φέρτε εδώ το ένα. Βάλε το πρώτο. Ωραία. Και πάμε να ανοίξουμε και τα πίσω. Τα άνοιξε μόνο του. Ωραία. Βάλε το γι' αυτό και φέρε και το τρίτο. Τέλεια. Εδώ πρέπει να έρθουμε. Ωραία, τα πάμε στο μουσείο. Πάμε στο μουσείο. Ναι, στείλ' τα. Ωραία, τα στείλαμε. Πάμε στο μουσείο κι εμείς. Να τσεκάρουμε λίγο, βρήκαμε κάτι. It didn't take me long to get to the museum, but even though the trip was quick, I couldn't stop thinking about the job. I was constantly preoccupied with collecting and preparing dinosaur bones. Ωραία. When I arrived at the museum's lab, it was time to start cleaning what I had found. Στο εργαστήρι πάμε για να καθαρίσουμε ό,τι βρήκαμε. It required a lot of time and attention, but the result was always worth the effort. Άξιζε το αποτέλεσμα, λέει. Την προσπάθεια όλη. Λοιπόν, πάμε τα κουτιά εκεί που θέλει. Το πρώτο βήμα. Μετά αρχίζουμε και κόβουμε το τροχαδάκι την πέτρα για να βρούμε μέσα τι έχει. Για να μην το χαλάσουμε. Μικρό τροχαδάκι με λεπτομέρεια. Μετά με σφυράκι μικρούλι να τα σπάσουμε τα κομματάκια για να μπούμε προς τα μέσα. Και μετά σιγά σιγά καθαρίζουμε με βουρτσάκι τα κόκαλα. Τέλεια. Α, και βρίσκουμε αυτόν τον δεινόσαυρο, ε. Πρέπει να βρούμε όλα αυτά τα κομμάτια. Να φτιάξουμε τον πρώτο μας δεινόσαυρο. Lift up. Παλέτες. Εδώ που πάει. Σόπα. Μπορώ να το πάρω αυτό το εργαλείο. Μπορώ. Ουχου. Τι ωραίο που είναι. Αυτό είναι για μεγαλύτερα πράγματα. Δεν ξέρω. Τώρα αφού μπορούμε με αυτό το φέρουμε έτσι. Βγάλουμε το πρώτο. Το πάμε εδώ στο εργαστήρι. Πάμε κοντά. Πάμε μακριά. Πάμε κοντά. Το κόβουμε με το ροχαδάκι. Βλέπετε. Ωραίο.
κομματάκι-κομματάκι για να αφαιρέσεις την πέτρα. Έλα. Τι λεπτομέρεια έχει. Εντάξει. Το κόβεις, το αφαιρείς. Το πας λίγο-λίγο για να το αφαιρέσεις σε όλο. Τέλεια. Δεν το πας μεγάλο φιλέτο. Αυτό ήταν μεγάλο. Εδώ είμαστε εντάξει. Έφυγε όλο. Και τώρα πάμε με σφυράκι να κοπανάμε σιγά-σιγά την πέτρα. Για να βγάλουμε μέσα τα κόκαλα. Έλα, τι ωραίο, έλα. Εδώ θέλει. Σιγά σιγά, φίλε, σιγά σιγά. Εδώ. Τέλεια. Και θέλει λίγο εδώ κάτω. Μία, δύο. Manual cleaning. Fossil prepare. Εδώ. Το πήγε εκεί. Πού είναι. Το κάνει μόνο του. Δεν θέλω να το κάνει μόνο του. Self cleaning έπρεπε να κάνουμε. Πού το πήγε ρε, εδώ. Preparing room. Το κάνει μόνο του ρε φίλε. Έπρεπε να το κάνουμε μόνοι μας. Το επόμενο θα το κάνουμε μόνοι μας. Self cleaning. Νόμιζα ότι πρώτα πρέπει να πάει σε αυτό το στάδιο και μετά να το κάνουμε self cleaning. Αλλά το κάνει μόνο του από ό,τι είδα. Softening matrix. Removing rock matrix λέει. Ωραία. Over, συνολική πρόοδο είναι στο 61% και έχει πολλά στάδια. 68. Μπορούμε να φέρουμε άλλο ένα εμείς. Καθ' όλη τη διάρκεια. Ωραία, πάμε να κάνουμε το επόμενο εμείς. Ω, μεγάλο. Και αυτό είναι 86%, δεν ξέρω πού θα το πάει τώρα γαμώτο. Μην το πάει και αυτό μέσα εκεί που έβαλε και τ' άλλο. Ωραία, πού πήγε τώρα αυτό. Πρέπει να το πάρω πίσω λέει. Να το. Τώρα μας λέει. Πρώτο βήμα, να το συναρμολογήσουμε. Δεύτερο βήμα, να το πάμε. Να το βάλουμε εκεί στο αρχικό κομμάτι που έχουμε βρει και άλλα πραγματάκια. Μετά να το φορτώσουμε. Να το πάμε σε... Να το δημιουργήσουμε πρώτα και μετά να το πάμε να το... στο μουσείο, μάλλον. Για να δούμε. Βάλε τα κοκαλάκια εδώ που θέλει. Η κλείδωση, ωραία. Δάχτυλα είναι αυτά, χέρια. Ωραία. Νύχια μπροστά. Κοίτα πόσα τέτοια έχει το άτιμο. Τώρα αυτός είναι σαν tutorial, σου δείχνει. Μετά να το κάνεις μόνος σου, να βρεις το κάθε νύχι μετά. Κάθε δάχτυλο εδώ. Κάθε ένωση. Τα μπυλάκια εδώ. Κοίτα τι λεπτομέρεια έχει. Το εδώ. Και το μικρό το δαχτυλάκι. Και πραγματάκια εδώ. Κάνουμε προετοιμασία τώρα. Το στείνουμε. Ωραία. Και έτοιμο. Grab. Και πάμε να το στήσουμε. Το έχω πάρει. Δεν το πήρε. Πάρε το εδώ ρε. Βάλ το εδώ. Έτοιμο αυτό. Και θα στήσουμε τον πρώτο μας δεινόσαυρο. Έχουμε έτοιμο το άλλο εδώ. Πάμε. Αυτό είναι τεράστιο. Είχαμε το άλλο πριν πολύ μικρό. Άρα αυτό θα είναι το σώμα του τίποτα. Ωραία. Ωραία πέτρα. Τεράστια αυτή. Πού τη φέραμε με το χέρι. Εδώ φιλετάκια μικρά. Είναι τεράστια όλη η πέτρα, οπότε τα φιλετάκια αυτά που κόβουν είναι ό,τι πρέπει. Ωραία. Τον τεράστιο. Το κατάλαβα. Έτοιμο, σπάμε. Σπάμε. Ωραία. Ας σπάσουμε και το κάτω. Όμορφα. Έφυγε. Τα πλαγιαστά εδώ. Τέλεια. Και έχουμε ακόμα ένα από κάτω εδώ. Λίγο ακόμα. Έτοιμο, πιστεύω είμαστε εντάξει. Α, έχει και το από πίσω. Δύο. Τρία. Manual cleaning τώρα. Έλα εδώ. Το πάμε εδώ στο εργαστήρι. Και σιγά σιγά, με τροχαδάκι μικρό, σαν τα δόντια που ακούτε, κόβουμε πρώτα τα άκρα, που δεν έχει κάτι από κάτω. Και εδώ, περισσότερη λεπτομέρεια, να μην χαλάσουμε και το κόκαλο. Ωραία. Δεν πιστεύω να το χαλάει αυτό. Είναι μόνο για τις πέτρες. Το χάλασα. Ή έπεσε κομματάκι και το συναρμολογούμε μετά. Κάτι τέτοιο παίχτηκε. Δεν το χάλασα. Λέω το χάλασα τώρα πάει. Όλη η προσπάθεια πήγε στο βρόντο. Ω, έχει μεγάλο σκελετό αυτό τώρα. Είναι ο κορμός του μάλλον. Ωραία. Ωραίο και το self cleaning. Πιο γρήγορα μου φαίνεται τελειώσαμε από ό,τι να περιμένουμε το μηχάνημα. Τα σκουπί... Α, έχει κι άλλο στάδιο. Έχει πινέλιασμα τώρα. Να φύγουν οι λάσπες. Να και εδώ. Το κεφάλι του είναι αυτό μάλλον. Ωραία. Εδώ.
Εδώ, αυτά. Εγώ νόμιζα τελείωσα. Τέλεια. Κοίτα εργαλεία που έχουμε. Φοράμε καμιά μάσκα ή τρώμε όλη τη βρώμα μας. Των 70 εκατομμυρίων χρόνων στη μούρη μας. Τέλεια γι' αυτό και πάμε σε αυτό το κομμάτι το τελευταίο. Ω, τα ψεκάζουμε τώρα. Τι ψεκάζει, κάποιο υγρό. Να τα ξεπλύνουμε κιόλας, σίγουρα. 100%. Ωραία. Ωμπο, τώρα τα τροχάς, να φύγει και η βρώμα. Βάλαμε το υγρό για να τα καθαρίσουμε τώρα. Κοιτάξτε τώρα, πάλι καλά προχωράει λίγο γρήγορα η διαδικασία, αλλιώς την πατάγαμε. Γι' αυτό άργησε το μηχάνημα μέσα. Άλλη φορά στο μηχάνημα. Ταυτόχρονα μπορούσα τόση ώρα. Μπορούσα. Ναι, μπορώ. Να σπάσω και το άλλο και να το βάλω στο μηχάνημα. Ωραία. Ετοιμάζεται και το άλλο κομμάτι. Αυτό είναι ο σκελετός προς τα πίσω, το άλλο είναι το κεφάλι του. Όμορφα και εδώ. Ωραίο τροχαδάκι πάντως. Και σπάμε τώρα. Ωραία. Σίγουρα είναι ο σκελετός αυτό. Ο κορμός. Βάλ' το στο μηχάνημα τώρα. Ωραία, και προχωράει η διαδικασία. Ναι, προχωράει. Αυτό είναι το πίσω εδώ κομμάτι που βάλαμε τώρα λογικά και αυτό που φτιάχνουμε μόνοι μας είναι το κεφάλι και ο λαιμός του. Έλα εδώ να συνεχίσουμε τώρα το καθάρισμα και εμείς μέχρι να τελειώσει και άλλη διαδικασία. Πιο γρήγορα θα πάει πιστεύω, πιο μικρά κομμάτια. Ωραία. Εδώ τη λεπτομέρεια από κάτω. Μπορούμε να πάμε λίγο πιο κοντά. Δεν μπορούμε, μου λέει. Εμείς είμαστε στο overall 59% και 96% στο κομμάτι αυτό, 99%. Έλα λίγο ακόμα, κάπου εδώ από πίσω ήταν. Ωραία, θα το ξεπετάξαμε πιο γρήγορα. Κατάλαβα που είναι τα κομμάτια που μου λείπανε πριν. Εδώ από πίσω, εδώ, έτοιμο και αυτό. Τσαπ, το άλλο τελείωσε. Τώρα άλλος τροχός, τώρα να βγάλεις και τα σπράκια που έχει για να μείνει το καφέ όπως βλέπετε. Τον σβουράκι, μικρό σβουράκι. Το λιένει, το κάνει πένα. Έτοιμο και είμαστε στο 69% λογικά τελευταίο στάδιο θα είναι αυτό. Το σβουράκι ωραία διαδικασία. Αργό έτσι ωραίο, μπαμ. Και τώρα είναι η αρχή του tutorial ακόμα όπως είπα. Μετά θα μπαίνουμε πιο βαθιά, θα πηγαίνουμε να εξερευνούμε, θα αντλούμε νερό, να σκάβουμε και εμείς με άλλα μηχανήματα, να μεταφέρουμε μεγαλύτερους δεινόσαυρους. Είναι πιο hardcore αργότερα, οπότε τώρα η αρχή είναι λίγο, δεν ξέρω αν είναι βαρετή για εσάς, είναι λίγο ενδιαφέρον, είναι διαφορετικό παιχνίδι, δεν έχουμε ξανασυνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Να το και το νερό που σας είπα, σίγουρα θα έχει νερό, παπ. Α, δεν είναι νερό, κάτι άλλο υγρό είναι. Μπαμ, μπαμ το πάει αυτό. Να, για να γυαλίζει τίποτα. Ναι, τελείως, γυαλιστικό. Τέλεια, και τώρα στείνουμε το κρανίο από πάνω, τα μάτια του. Το άλλο το μάτι από εκεί. Όχι το μάτι, το κόκαλο που κρατάει το μάτι. Και πάμε σύνουμε και τη βάση του λαιμού. Το τελευταίο. Εδώ. Εδώ. Αν αλλάξει το πάω. Εντάξει, βρήκα και ένα το επόμενο. Και αυτό προς απάνω. Και αυτό εδώ πίσω. Εδώ και το τελευταίο κομμάτι σε αυτό το κομμάτι εδώ. Φέρ' το. Το βάζουμε εδώ. Είναι έτοιμο. Πω, παιδιά, είμαστε πολύ καλά. Και παίρνουμε τώρα... Να το πάμε στο κομμάτι να το στήσουμε. Πάντως το μηχάνημα βοηθάει αρκετά. Μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα μέχρι να τελειώσει το μηχάνημα από μόνο σου ένα. Και το υπόλοιπο το κάνει το μηχάνημα. Για να προχωράει να μην κάθεσαι να περιμένεις. Ωραία, τα κομματάκια εδώ τα μικρούλια. Το μεγάλο το από εδώ. Αυτό. Και αυτό που συνδέει το λαιμό μετά. Φέτο και το αυτό να το πάρουμε εδώ. Και στείνουμε και αυτό το κομμάτι. Α, δεν είναι στο λαιμό, είναι στη μέση πίσω. Έτοιμο. The museum I was doing my internship in was getting ready for renovation. Είναι έτοιμο για ανακαίνιση. About to be cut because of that. I couldn't have been more wrong about this one. Turns out the exhibition hall was being revamped and I was asked to participate in the redecoration. But that's not all of it. We were also given a second complete skeleton of Orthothomimus. Two dinosaurs for one display? Well, Orthothomimus, all the pictures of dinosaur life I'd studied as a kid came to life in my head. I decided to just give in to my imagination.
Έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, όντως. Λοιπόν, τώρα θέλουμε το μηχανάκι αυτό. Φέρ' το εδώ. Πάμε να φορτώσουμε όλο το σκελετό τώρα. Εδώ πού πάει? Museum Workshop πάει από εκεί. Pick up box. Και πού το πάμε τώρα? Τώρα εδώ δεν έπρεπε να το βγάλουμε, ναι. Αλλά δεν μ' άφηνε πριν κουτούλαγα στην πόρτα. Ωραία, unbox εδώ. Unbound, τι έλεγε, όχι unbox. Αφήνουμε το εργαλείο εδώ πέρα. Τέλεια. Και πού έχει πάει το κομμάτι τώρα αυτό? Έχει πάει μέσα στο workshop, όχι. Μήπως πρέπει να πάω εδώ? Exhibition design. Α, και τώρα στείνουμε τη... Πώς θα το φτιάξουμε μέσα, το exhibition. Exhibition design. Να το φτιάξω όλο. Α, εδώ θέλει να μπει, να το. Βάλω το εδώ, ωραία. Να του βάλω γρασίδι κάτω, πέτρες. Όχι, γρασιδάκι θα το βάλω, αυτό εδώ. Τέλεια. Φυτά μέσα θέλει τέτοια. Πώς μπαίνουνε? Α, τα βάζεις έτσι ρε. Να βάλω κανένα τέτοιο εδώ από κάτω. Ένα κάκτο προς τα πίσω και κάνα ξερό έτσι εδώ από πίσω. Big plants, τι big plants θα βάλω τώρα εδώ μέσα? Πού να το χωρέσω κι αυτό? Δεν μπορώ να το κάνω πιο μεγάλο αυτό. Να το ρε, αυτό θέλω, resize θέλω. Να το. Αυτό ήθελα, βάλω το όλο έτσι. Apply. Να το ρε φίλε, τώρα μπορώ να παίξω μπαλίτσα λίγο. Τα είχα όλα στριμωχτά σε μια μεριά. Αυτό θα το βάλω, θα βάλω λίγο νεράκι μέσα στη μέση. Add water, κάπου εδώ έτσι. Add water. Να κάνω μια μικρή λιμνούλα έτσι κάπως. Ωραία έτσι. Να βάλω αυτά κάπου εδώ λουδάκια. Πετρούλες. Να βάλω καμιά τέτοια πέτρα. Δεν έχει βγει απ' έξω, ωραία. Αυτός ο κάκτος θα μπει κάπου εκεί γωνία. Αυτός θα μπει, μπορώ να το γυρίσω? Α, μπορώ να αλλάξει και πώς να τον ξαπλώσεις κάτω, βλέπετε? Αυτή η όρθια ήταν ωραία, η πρώτη. Διάφορες πόζες μπορείς να βάλεις. Θα του βάλω αυτή και καλά πάει να περάσει απέναντι. Μπορούμε να βάλουμε κανένα plant. Έχουμε βάλει αυτά τα αρχικά που έχουμε. Δέντρα δεν μπορούμε να βάλουμε σε αυτούς. Γρασίδι όμως μπορούμε να βάλουμε. Θα βάλω ένα πιο πυκνό, κάπως πιο κοντό. Εδώ τριγύρω. Και άχυρο έτσι κάπως κάτω, ξέρω, γρασιδάκι. Ωραία. Water plants δεν έχει κάτι άλλο. Φυτά μπορούμε να βάλουμε κανένα θαμνάκι ακόμα εδώ πέρα. Εδώ. Κάνα κάκτο ακόμα σε εκείνο το κομμάτι. Θα μπορώ να βάλω και μικρά τέτοια δέντρα. Θα βάλω ένα μικρό φίνικα τότε κάπου. Εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μικρός ή είναι ψηλά αυτά. Έχουμε και φώτα από πάνω όπως βλέπετε. Είμαστε κομπλέ. Εμείς είμαστε αυτοί εδώ πέρα, βλέπετε. Ό,τι αλλαγές κάνουμε τις πειράζει εκεί. Και τα προσέτει. Ωραίο δείχνει. Και έχουμε άλλον ένα δεινόσαυρο να βάλουμε. Να βάλουμε πληροφορίες. Να τις βάλω κάπου. Κάπου εκεί στο κέντρο. Κέντρο δεν είναι. Κάπου εδώ. Ωραία. Πέτρες τέτοια έχουμε βάλει. Το πάτωμα να αλλάξουμε κάτι. Όχι, το γρασίδι ήταν το πιο ωραίο. Όχι, αυτό είναι το πιο ωραίο. Μπορούμε να βάλουμε πέτρες, οτιδήποτε. Και έχουμε άλλον ένα τέτοιον. Θα βάλω άλλον έναν εδώ. Θα το αλλάξω πόζα σε αυτόν. Και το βάλω κάπου εδώ αυτόν. Έτσι. Αυτό το πράγμα θα είναι. Μπορούμε να αλλάξουμε και το πάτωμα κάτω στο νερό μέσα. Θα το βάλω κάτι σε τέτοιο στυλ εδώ. Πέτρες. Πέτρες εδώ. Ωραία. Και το water surface να είναι πιο βρώμικο, καταλάβατε, να είναι αυτό ή αυτό. Το μπλε. Πιστεύω είμαι έτοιμος. Έτοιμο, παιδιά. Πολύ ωραία. Η πρώτη μας δεινόσαυρη που βρήκαμε είναι αυτή εδώ πέρα. Και τους φτιάξαμε και το πρώτο exhibition εδώ, habitat και καλά. Έτοιμο. Οπότε, παιχτούρες, σε αυτό το πέρα το σημείο θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Φτάσαμε στο τέλος. Μπορούμε να το διακοσμήσουμε λίγο παραπάνω, αν θέλουμε, αλλά πιστεύω είναι ωραίο. Μπορείς να προσθέσεις πραγματάκια συνέχεια, αν θες. Έρχεσαι εδώ. Και τώρα πάμε πίσω ξανά. Να δούμε τι θα μας πει. That was the last day of my internship. A great adventure just came to an end.
Τελείωσε, ήταν αυτό η έρευνα. The telephone in my room rang. I couldn't believe it. The director called to ask me to stay and help the museum build a bigger skeleton. There was a vacant position because one of the workers got sick. I felt bad for the guy, but I was so glad there was a chance to work in the museum for longer. The decision was a no-brainer. I went to the museum although the place wasn't new to me, this particular moment felt different. It was the first time I was asked to enter the museum's workshop. With my heart pounding and my hands sweating, I walked towards the door. Τι είπες τώρα, πλέον μπορούμε να πάμε στο Museum Workshop. Δεν θα μπούμε, δεν ξέρω τι έχουμε, αλλά ο διευθυντής μας είπε να μείνουμε γιατί ένας από τους εργάτες έχει αρρωστήσει. Είπε ο κουφάλα εδώ ότι αισθάνεται άσχημα για τον άνθρωπο, αλλά είναι ωραία η δουλειά εδώ πέρα και του άρεσε, δεν το σκέφτηκε δευτερόλεπτο. Δέχτηκε αμέσως, είμαστε εδώ και πλέον έχουμε πάρει προαγωγή και μπορούμε να πάμε στο Museum Workshop να δούμε μεγαλύτερους δεινοσαύρους, να φτιάξουμε μεγαλύτερα χάμπιτα. Οπότε πείτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε το σημερινό επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο εδώ στην καινούργια μας σειρά στο Dinosaur Fossil Hunter Simulator, θα το πούμε εμείς Simulator. Πείτε μου πώς σας φάνηκε στα σχόλια, αφήστε ένα like να φτάσουμε 400 like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, είτε με αυτή τη σειρά είτε με κάποια άλλη. Γεια χαρά σε όλους.